Για κολλησιεργία κατηγορείται η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το ζήτημα της διαβούλευσης για τον τρόπο διέλευσης του τρένου από το κέντρο της Πάτρας. Μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός από τη σύσκεψη που είχε γίνει για το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, όμως ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση για τις τρεις λύσεις που είχαν προταθεί, δηλαδή την περιμετρική διέλευση και τις δύο χαράξεις υπογειοποίησης της γραμμής. Έτσι, αναμένεται πρωτοβουλία δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης και του νομού μέσα στον Ιούνιο από την κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την τελική λύση διέλευσης του τρένου μέσα από την Πάτρα. Το Υπουργείο είναι διαθέσιμο το επόμενο διάστημα να κατέβει και να προκαλέσει αυτό την συζήτηση. Με ποιο τρόπο θα δούμε ποιος θα προκαλέσει τη διοργάνωση, αλλά σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κ. Θάνος Βούρδας, είπε ότι το επόμενο διάστημα, επειδή έχει παρέλθει αρκετός καιρός, θα κατέβουν οι ίδιοι να κάνουν μια ανοιχτή συζήτηση με όλους τους φορείς και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με όλους τους φορείς της πόλης. Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το τρένο θα διέλθει από την πόλη, καθώς για να ολοκληρωθεί το έργο, ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να φτάσει μέχρι ένα λιμάνι. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα θα κληθεί να επιστρέψει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έργα και τις μελέτες που έχουν ήδη γίνει από το Κιάτο μέχρι το Ρίο. Υπάρχει ένα χρονικό όριο, δηλαδή αρχές του 2021-2022, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι την ακριβή χρονολογία, θα πρέπει το τρένο να φτάσει στην Πάτρα. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην επιστρέψουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε δεσμευμένοι από τα χρήματα που έχουμε πάρει για αυτό το έργο, για το που από την Αθήνα μέχρι και την Πάτρα έχουν για όλα τα έργα που έχουν γίνει. Από τη λειτουργία της νέας γραμμής δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία του προαστιακού σιδηρόδρομου της Πάτρας, ο οποίος θα λειτουργεί κανονικά, παράλληλα με τις εργασίες που θα γίνονται για το ηλεκτροκίνητο τρένο. Αναφορικά με τις αντιδράσεις κατοίκων περιοχών όπου θα διέλθει το τρένο, το Υπουργείο σημειώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και απαραίτητες παρεμβάσεις για τις συνενώσεις είτε στο οδικό δίκτυο είτε στον τρόπο διέλευσης των πεζών, υπόγεια ή υπέργεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύνδεση των περιοχών.